Hai tremato fuori dalla tremata. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Σήμερα θα έχουμε την τέταρτη θεματική παρουσίαση του προγράμματός μας που έχει σχέση με το περιβάλλον και την κοινωνική πολιτική. Και τα δύο αυτά θέματα είναι πάρα πολύ μεγάλα και θα προσπαθήσουμε να τα συμπυκνώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο για να μπορέσουμε όλοι να δούμε τι προβλήματα υπάρχουν και τι προοπτικές ανοίγονται για το Δήμο Καλαμάτας σε αυτά τα πολύ σημαντικά θέματα. Τώρα θα μου επιτρέψετε να σας ευχαριστώ για να σας επιδείχω κάποια παρουσίαση με την δραστηριότητά μας όλο αυτό το διάστημα, έτσι ώστε να την μοιραστώ μαζί σας για όσους δεν την γνωρίζουν, να την γνωρίσουν. Ειδικά στο Δήμο μας. Ο Δήμος Καλαμάτας, λοιπόν, σύμφωνα με την έκθεση περιβάλλοντος, έχει αρκετά προβλήματα όσον αφορά τα περιβαλλοντικά, έχει τη διαχείριση των απορριμμάτων, έχει τη λιματολάσπη, έχει την νητρορύπαρξη, έχει επίσης την αύξηση της θερμοκρασίας στην περιοχή, η οποία καθιστά επιτακτική την ανάγκη να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο θερμικής νησίδας μέσα στην πόλη της Καλαμάτας. Και ξεκινάμε με την λιματολάσπη του βιολογικού καθαρισμού. Ο βιολογικός καθαρισμός, βλέπετε τις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού αριστερά, και αυτό εδώ πέρα δεν είναι λίμνη, αυτό είναι λιματολάσπη. Γίνει έδαφο βελτιωτικό. Μπορεί να γίνει. Και αυτή ακριβώς είναι η πρότασή μας. Πού μπορεί να γίνει? Να γίνει στη Μόλακ. Αυτό είναι το εργοστάσιο της Μόλακ, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή του Ασπροκόμματος. Είναι ανενεργό εδώ και αρκετά χρόνια και θα πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιηθεί για αυτό το λόγο.